Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω προλάβει τα πάντα και χρονικά αλλά και με τα χρήματα. Πιστεύω ότι οι επιλογές μου είναι αυτές που είχα διαλέξει από την αρχή και πιστεύω ότι τα κατάφερα. Η Ισμήνη με τη σεξι βραχνιασμένη φωνή είναι έτοιμη να αποδείξει στις μπέκτριές της ότι δεν έτρεχε τζάμπα τόση ώρα στην Πετρούπολη, αλλά βρήκε το ιδανικό σύνολο για κυριακάτικο μπραντζ. Ζεστάρετε τα τηγάνια και έρχεται. Highlander, ο εξολουθρευτής. Αυτό είναι για μπραντζ στην Αράχοβα. Φορμαέλα να βάλεις. Γύρε λίγο το κεφάλι, όπως το Instagram. Το έβγαλε το παλτό, φυσικά. Θα έσκαγε τόση ώρα. Πού το πέταξες όμως? Α, δίπλα στην Άννα. Τα χρώματα που επέλεξες και οι υφές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως, έχεις επιλέξει ένα πάρα πολύ όμορφο και πολύ μοντέρνο και up-to-date παλτό. Από μέσα, επιλέξεις ένα πολύ χοντρής πλέξης πουλόβερ με λαιμό, με cold roulette, το οποίο προσθέτει και άλλο όγκο. Η belt pack μου αρέσει σαν ιδέα έτσι όπως την έχεις φίξει, αλλά την ήθελα πιο ψηλά και πιο σφιχτή. Ωραία ιδέα το ψηλόμεσο jean, όμως δεν μου αρέσει ούτε το πουκάμισο αλλά ούτε και το crop pullover συνδυασμένο μεταξύ τους, γιατί δημιουργούν όγκο. Τα ποτάκια σου είναι πάρα πολύ ωραία. Τα σκουλαρίκια, ok, δώσανε μια λάμψη, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είναι και η αγαπημένη μου επιλογή. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Ο κόσμος θέλει κι άλλο. Για πες μου τώρα, ήταν ωραία στην πασαρέλα? Το διασκέδασα, το απόλαυσα. Άμα εγώ. Και η εμπειρία ήταν φανταστική. Ήταν χαλαρή, άνετη και χαρούμενη. Για να δούμε τώρα πόσα πλήρωσε η χαρούμενη Ισμήνη. Για το τζιν παντελόνι έδωσε 30 ευρώ, για το παλτό 100, το πουκάμισο κόστησε 20 ευρώ, το πουλόβερ 30, τα παπούτσια 119, η τσάντα 29,60, ενώ για τα σκουλαρίκια πλήρωσε 10 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 338 ευρώ και 60 λεπτά και της έμειναν 11,40 ευρώ.